Ούτε ένα ευρώ σε φόρους δεν θα πληρώσουν από εδώ και πέρα στην εφορία οι γονείς που θα παρέχουν χρήματα στα παιδιά τους, προκειμένου εκείνα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Χρήματα τα οποία μπορεί να ανέρχονται έως και τα 150.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο μέτρο απαλλάσσει τους γονείς από ένα σημαντικό φορολογικό κόστος, ενώ οι νέοι πλέον μπορούν να προχωρήσουν πιο εύκολα στην αγορά ενός σπιτιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η κίνηση της κυβέρνησης θα δώσει όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, θα βοηθήσει να πουληθούν διαμερίσματα σε πολυκατοικίες, καινούργιες πολυκατοικίες που έχουν χτιστεί και βρίσκονται στα χέρια κατασκευαστών, ή θα μπορέσουν τα παιδιά να αγοράσουν μεταχειρισμένα διαμερίσματα. Με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο φόρος 10% καταργείται πλέον. Φόρος ο οποίος επιβαλόταν αυτοτελώς στη γονική παροχή χρηματικών ποσών, με την προϋπόθεση ότι τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που τους δωρίζουν οι γονείς τους για την αγορά πρώτης κατοικίας. Εάν κάποιο παιδί ήθελε να αγοράσει πρώτη κατοικία και δεν μπορούσε να καλύψει το πόθεν έσχες, θα έπρεπε από τους γονείς του να του γίνει γονική παροχή, δηλαδή δωρεά ουσιαστικά, χρημάτων, η οποία δωρεά χρημάτων φορολογείται με 10%. Αυτή τη στιγμή καταργείται εντελώς η φορολόγηση για ποσό μέχρι 150.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή μόλις 1%.